Ο Λύκος και τα τρία γουρουνάκια. Από τη συλλογή Κλασικά Παραμύθια. 100 βιβλία απίστευτης ποιότητας κάθε εβδομάδα στα περίπτερα. Μόνο 2,98. Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρία μικρά γουρουνάκια που ζούσαν ευτυχισμένα με τη μαμά τους στη γουρουνίτσα. Τα χρόνια πέρασαν και ήρθε η στιγμή να φύγουν και να ζήσει το καθένα μόνο του. Η μαμά γουρουνίτσα τα συμβούλεψε. «Να φτιάξετε τα σπιτάκια σας γερά, για να μην μπορεί να την κρεμίσει ο κακός ο Λύκος και να σας φάει». Το επόμενο πρωί πήρε κάθε γουρουνάκι το δρόμο του. Το πρώτο γουρουνάκι, εκεί που πήγαινε, συνάντησε έναν αγρότη που πουλούσε άχυρο. «Μου πουλάς το άχυρο να φτιάξω ένα χειρένιο σπιτάκι?» τον ρώτησε. «Με μεγάλη μου χαρά», απάντησε ο αγρότης που είχε ανάγκη από τα χρήματα. Το γουρουνάκι πήρε το άχυρο, έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά και σε 2-3 μέρες έφτιαξε ένα χαριτωμένο αχυρόσπιτο. Το δεύτερο γουρουνάκι πέρασε από ένα ξυλουργείο. Δεν έχασε χρόνο, έβαλε το χέρι στην τσέπη και αγόρασε ξύλινες τάβλες για να φτιάξει ένα ξύλινο σπιτάκι. Αγόρασε και μερικές μποριές για να δώσει χρώμα στο σπιτάκι του. «Θα είναι μοναδικό», σκέφτηκε, και η χαρά του δεν κρυβόταν. Πράγματι, μετά από λίγο καιρό, σκάρωσε ένα πολύχρωμο ξύλινο καλυβάκι και ξεκίνησε εκεί την καινούργια του ζωή. Το τρίτο γουρουνάκι θυμήθηκε τη συμβουλή της μητέρας του και αποφάσισε να χτίσει ένα γερό σπιτάκι με τούβλα και ας του έπαιρνε χρόνο για να το φτιάξει. Αγόρασε όλα τα απαραίτητα οικοδομικά υλικά και στρώθηκε αμέσως στη δουλειά. Ξυπνούσε χαράματα και σταματούσε το χτίσιμο αργά το βράδυ. Τα αδερφάκια του τον έβλεπαν και τον κορόιδευαν. «Δεν θα τελειώσει επιτέλους το σπιτάκι σου, να έρθεις να παίξεις μαζί μας!» Όταν τελείωσε όμως, το σπιτάκι του ήταν τέλειο. Πολύ σύντομα, ο κακός ο Λύκος ανακάλυψε που έμενε το πρώτο γουρουνάκι και μια και δυο πήγε έξω από το αχυρένιο σπιτάκι και τοκ 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 χτύπησε την πόρτα. «Ποιος είναι?» ακούστηκε από μέσα το γουρουνάκι. «Γουρουνάκι, άνοιξέ μου να μπω μέσα!» «Είσαι ο κακός ο Λύκος! Αν σου ανοίξω θα με φας! Φύγε και μην ξανάρθεις!» είπε το γουρουνάκι αποφασισμένο. «Αν δεν με ανοίξεις, θα φυσήξω και στη στιγμή το σπιτάκι σου θα γκρεμίσω!» φώναξε ο Λύκος έξαλλος. Το γουρνάκι όμως δεν άνοιξε την πόρτα. Δεν έχασε στιγμή ο Λύκος, άνοιξε το μεγάλο του στόμα και φύσηξε δυνατά και το αχυρόσπετο διαλύθηκε. Το γουρνάκι τα έβαλε στα πόδια. Ζήτησε καταφύγιο στο μεσαίο αδερφάκι του, στο ξύλινο σπιτάκι. «Γρήγορα, αδερφέ μου, άνοιξέ μου!» Πράγματι, το γουρουνάκι άνοιξε αμέσως την πόρτα και δέχτηκε με χαρά το αδερφάκι του στο σπίτι. Λίγο αργότερα, έφτασε λαχανιασμένος ο Λύκος έξω από το ξύλινο σπιτάκι και τοκ, 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 χτύπησε την πόρτα. «Γουρουνάκια, ανοίξτε μου να μπω μέσα, δεν θα σας πειράξω!» «Δεν είμαστε κουτά να σου ανοίξουμε!» φώναξαν με μια φωνή τα δύο γουρουνάκια. «Αν δεν με ανοίξεις θα φυσήξω και στη στιγμή το σπίτι θα γκρεμίσω», είπε ο Λύκος και αμέσως άνοιξε το στόμα του και φύσηξε και γκρέμισε το ξύλινο σπιτάκι. Τα ξύλα σκόρπισαν στον αέρα, σαν χαρτοπόλεμος. Έτρεξαν τότε τα δύο γουρουνάκια στο σπίτι του τρίτου αδερφού. Ο Λύκος όμως κατάφερε πάλι να τα ανακαλύψει. «Γουρουνάκια, ανοίξτε μου να μπω μέσα!» είπε σχεδόν χωρίς ανάσα. «Σιγά μη σου ανοίξουμε για να μας φας!» «Αν δεν με ανοίξεις θα φυσήξω και στη στιγμή το σπίτι θα γκρεμίσω», είπε ο Λύκος. Και αμέσως άνοιξε το στόμα του και φύσηξε και ξαναφύσηξε ο Λύκος. Αλλά το σπίτι ήταν γερό και δεν γκρεμιζόταν με τίποτα. Δεν μπορούσε να χωνέψει ο Λύκος το χουνέρι που έπαθε. Έσπασε και το κεφάλι του να βρει μια λύση. Καθώς κοιτούσε το μικρό σπιτάκι, του ήρθε μια ιδέα. «Θα πηδήξω από την καμινάδα και θα τα φάω και τα τρία!» Βούτυξε λοιπόν μια σκάλα που βρήκε πιο πέρα και ανέβηκε σκεπή. Τα γουρουνάκια τότε δεν έχασαν στιγμή. Έβαλαν αμέσως φωτιά στα ξύλα του τζακιού. Την ίδια στιγμή ο Λύκος πήρε φόρα και πήδηξε.
Μανούλα μου! Τσουρουφλίστηκε ο παππούς μου!» ούριαξε ο Λύκος. Τα γουρουνάκια τότε άνοιξαν την πόρτα και τον κυνήγησαν με το σκουπόξυλο να φύγει μακριά. Κανείς δεν τον ξαναείδε σε αυτά τα μέρη και τα τρία γουρουνάκια αποφάσισαν να ζήσουν μαζί στο σπιτάκι με τα τούβλα. «Μήπως τα έχετε δει που παίζουν χαρούμενα έξω στην αυλή?» Θέλεις να σου στέλνουμε τα βιβλία στο σπίτι σου με έκπτωση 15% και δωρεάν αποστολή? Γράψε ο συνδρομητής στο www.kappaparamithia.gr και έτσι δεν θα χάσεις κανένα βιβλίο.